Η υπόθεση της εξάρθρωσης της εγκληματικής νεοναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, συνεχίζεται η δικαστική έρευνα, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θέλουμε να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι αλήθεια ότι οι χθεσινές αποφάσεις των εισαγγελέων και των ανακριτών να μην προφυλακίσουν τον Κασιδιάρη, τον Παναγιώταρο και τον Μίχο, δηλαδή αυτούς οι οποίοι με βάση το πόρισμα του εισαγγελέα κατηγορούνται ως οι οργανωτές του επιχειρησιακού πυρήνα των νεοναζιστών, προκαλεί προβληματισμούς. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση υπόθεση Χρυσή Αυγή, υπόθεση του φασισμού δεν θα κριθεί μόνο στο δικαστικό επίπεδο. Αν θέλουμε πραγματικά το τέρας να σκοτωθεί, θα πρέπει να σκοτώσουμε και τη σκύλα που το γεννά. Και η σκύλα που το γέννησε όχι μόνο είναι ολοζώντανη, αλλά είναι και σε οργασμό. Χρησιμοποιώ λόγια από στίχους του Μπρέχτ. Και το θέμα λοιπόν είναι πολυδιάστατο. Πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι. Έχει υπόθεση δικαστική, έχει υπόθεση αστυνομική, να δούμε τι γίνεται. Βλέπετε πόσο στελεχωμένη βαθιά ήταν στον κρατικό μηχανισμό και να δούμε και στο πολιτικό επίπεδο πώς σύσσωμη κοινωνία να αντιπαρατεθεί με όρους δημοκρατίας απέναντι σε αυτές τις ιδεολογίες. Εκεί θα αιτηθούν αυτοί πραγματικά, εκεί θα σκοτωθεί το τέρας. Δεν θα κριθεί μόνο δικαστικά. Από την άλλη όμως και η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί αν δεν την κάνει σωστά τη δουλειά, το τέρας θα γιγαντωθεί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και για τον τρόπο που χειρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή την αμέλεια, την αδιαφορία, ουσιαστικά το γιγάντωμα του τέρατος, και στον τρόπο που το χειρίζεται και τώρα. Και το κυριότερο που κάνει τώρα, ειδικά ο Πρωθυπουργός, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις στην Αμερική, είναι ότι επαναφέρει με ακρότητα τη θεωρία των δύο άκρων, ταυτίζοντας τη Χρυσή Αυγή τον νεοναζιστικό εγκληματικό μόρφωμα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν απλώς διαφορετική ιδεολογία. Δηλαδή είπε τώρα, λέει, θα ασχοληθούμε με το άλλο άκρο, το οποίο ζητάει να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και δεν ξέρω εγώ από αλλού, δηλαδή να αντιπαρατεθεί. Βάζει στην ίδια θέση τους μαχαιροβγάλτες με τις πολιτικές διαφορετικές απόψεις. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Άρα ψυχραιμία από τη μια και δημοκρατική εγρήγορση όλου του κόσμου. Μπορούμε με όρους δημοκρατίας και με όρους κράτους δικαίου να αντιμετωπίσουμε το νεοναζιστικό μόρφωμα, αλλά και κάθε έναν που προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς έπρεπε να χυθεί και το αίμα του Φίσα, γιατί είχε προηγηθεί το χύσιμο του αίματος εκατοντάδων μεταναστών. Κατηγορούνται για 5 δολοφονίες, άρα ο Φίσας συν 4 αλλοδαποί και εκατοντάδες μαχαιρώματα. Τα στοιχεία προφανώς και τα είχανε. Δεν δικαιολογείται η πολιτεία με όλους τους θεσμούς, δεν δικαιολογείται καμία κυβέρνηση. Όχι απλώς αμελήσανε και ανεχτήκανε από το 1987 ουσιαστικά την νεοναζιστική συμμορία, αλλά κάνανε τα πάντα για να τη γιγαντώσουνε. Και δεν λέω μόνο για τις πολιτικές του μνημονίου που είναι ο κύριος παράγοντας με τις συνέπειες που αυτό επέφερε στην ελληνική κοινωνία που γιγάντωσε το φαινόμενο. Μιλάω και ότι η ίδια και στα ζητήματα πολιτικής που ανέδειξαν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ενίσχυσαν την ακροδεξιά. Ο τρόπος που ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία χειρίστηκαν το μεταναστευτικό, αυτοί είναι που το γιγάντωσαν και το έφεραν το μετέτρεψαν σε ένα οξυμένο πρόβλημα, ειδικά σε συνοικίες Αθήνας. Ήταν αυτοί που γιγάντωσαν και με αυτό τη Χρυσή Αυγή. Και επίσης η θεωρία των δύο άκρων, επαναλαμβάνω, μια επικίνδυνη, ανιστόρητη και δηλητηριώδης θεωρία για την ελληνική κοινωνία. Προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό και μπορεί να έχει πολύ επικίνδυνες συνέπειες. Άρα όσοι επαναφέρουν αυτή τη θεωρία, ο κ. Σαμαράς και οι συνεργάτες τους, είδατε προχθές με τι ορολογία μίλησε το μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και στενός του συνεργάτης ο κ. Κανανιδιώτης. Όσοι μιλάνε και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, πρέπει, ενισχύουν τη Χρυσή Αυγή, ενισχύουν το φασιστικό μόρφωμα και δεν θα βοηθήσουν να εξελιχθούν ομαλά και δημοκρατικά τα πράγματα στη χώρα.